Εγώ πήρα διαζύγιο πέντε σε αυτή τη γυναίκα μου και την αποζημίωσα μέσα στο κίνητο που είχε την πάρει με του φίλου μου. Ο γρηγό είχε πάρει τα χρήματα από την εθελουσία παρέτηση και την οποία τράπεζα. Έχει ένα κύριο χρήμα. Μέσα στο κάψιμο το ένα πλάνο που κάναμε ήταν ένα ταξίδι, ένα road trip στη Βιέννη, που θα πέσει στη Βιέννη. Ενθουσιασμένοι, θα περάσουμε καλύτερα, θα είμαστε στα καλύτερα πάρτι, κάθε μέρα διασκέδαση, στα καλύτερα μαγαζιά. Βάλαμε μπρούζια και είχαμε και τα tablet, τα iPhone, λέμε εντάξει, είναι τόσο τεχνολογία, καθόλου προγραμματισμό, δεν θα τα βρίσκουμε το τόπο όπου είμαστε, εδώ και ζητάμε, δεν το βρίσκουμε. Οκ. Okay. Καμία σχέση. Κουρασμένοι, κατάκομαι, πήγαινε ερχόμαστε, βρίσκαμε ένα στον άλλο, έτσι τις θέσεις μας έπρεπε από εδώ και που γίνεται με καλύτερο ματό, χαθήμα στο πατουβάζι και τα στέλια, ναι, είναι τώρα ένα καλοκαιρινό, τώρα έχει μόνο στα λοιπά. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή σε μια γέφυρα που γίνεται ερχόμαστε, γίνεται εδώ, λέει, εντάξει, δεν γίνεται να μην υπάρχει μια εφαρμογή να ρωτήσω έναν τόπο και εδώ πέρα έναν μπλόκα βασικά. Και λέει ο Γρηγόρης, αυτό είναι. Είναι εκείνη τη στιγμή που όλοι έως γνωριστάτε δεν είναι ιδέα. Αυτή είναι κάποια ιδέα που έχει πάει στον κόσμο. Ξεκινάμε και καταφέρουμε. Και από την πρώτη φορά πρέπει να αντιμετωπίσουμε κάτι πολύ σοβαρό. Μέχρι τότε ήμασταν απλά λούζες. Και έπρεπε να γίνουμε ντούες. Ήταν δύσκολο, δεν ήταν εύκολο. Οι τέσσερα χρόνια, ας πούμε, εγώ είχα αλλάξει δύο δουλειές. Γενικά δεν του δούλευα και πολύ, πρέπει να πει. Ο Αλέξης ήταν καθηγητής, δηλαδή μου έλεγα και. Είναι σύγκριο, ο κύριος Ιδρώτας, ας πούμε, να εκδείξει στο σχολείο να παίρνει 200 ευρώ και να ξέρει να φτιάχνει HTML5 και να είναι στο σχολείο. Και αποφάσισαμε ότι. Αποφάσισα κάτι που δεν έκανε σαν γίνει τίποτα, αποφάσισα να παρατήσω τη δουλειά. Και ο Αλέξης παρατήθηκε, αλλά έχει μια ιστορία να πει, γιατί είναι λίγο πιο δύσκολο η παρατήθηση του. Δεν μπορούσα να πει όπως η δικιά μου, είπα παρατήθηκε, έτσι. Παρατήθηκε τώρα, το δύσκολο λέει κάποιος είναι να πας από αυτό να παρατηθείς. Το δύσκολο είναι να σε αφήσουν να παρατηθείς. Λοιπόν, εγώ είμαι καθηγητής σχολείου και κάνω το λάθος να κάνω έτσι παρέτηση τον Ιούλιο. Και τρομαγμένο το κατατρομαγμένο ο υπερπέδο του Διέζη λέει: απορρίπτω. Του λέει: δεν απορρίπτω. Γιατί μέχρι τον Ιούλιο μπορεί. Γιατί ο Ιούλιο μπορεί να πει τώρα. Λέει: όχι, γιατί η παρέτηση στο σχολείο, μάλλον το ξέρετε, είναι μόνο για πάρει σύνταξη. Δεν υπάρχει άλλη παρέτηση. Πώ θα φύγει, δεν υπάρχει. Του λέει: μα εγώ θα παρτιθώ. Λέει: δεν μπορεί τώρα. Λέω: πότε μπορώ, του χρόνου. Δεν γίνεται, δεν μπορεί. Όχι, του χρόνου. Τέλο πάντων, ψάχνω εκεί νομοσχέδια και φέρνει τα λοιπά. Βρίσκω ενθουσιασμένο ότι αν 21 μέρε συνεχόμενε λήψω από το σχολείο, θα με απαντήσω. Θα με απαντήσω. Εκεί πρώτα Σεπτεμβρίου να έρθει να μην πάω στο σχολείο. Έρχεται πρώτα Σεπτεμβρίου, με παίρνει τηλέφωνο κατά το τρομαγμένο φυσικά ο αποκριτή. Αλέξα δεν λείπει, το ξέρω. Λέω, ναι, παρακαλώ, βάλτε απουσία, μην κάνετε ρε, λέει, και δεν μου βάλει. Αρχίζω να βάζει απουσία μία, δύο, τρεις μέτρα, εγώ έκοβα γραμμές στον τοίχο. Περνάνε 21, εντάξει, τώρα θα με βρίσκουν να πάρει τηλέφωνο κάποιους θυμωμένους και μου πει για απολύεση. Περνάνε 30 μέρες, τίποτα. Αυτό το τηλέφωνο, εγώ λέω, συγγνώμη. Άσφα, έξα, δεν είναι πρόβλημα, δεν ξέρω που να πει. Δεν γίνεται, λέει, αυτή την παρέτηση έχεις κάνει, εκπρόθεσμη, μπορεί να κάποιος να γράψουμε, λέει, να πιάσει. Βάλει ένα σοβαρό οικογενειακό, λέω δεν θα πω ψέματα, λέω θέλω να παρθώ σαν άνθρωπος. Κάπως μετά, περνάνε δύο μήνες, έχω πάει στο follow-up με τον Γρηγόρη που παρθεί ο Γρηγόρης στη δουλειά του. Πάμε στο follow-up, χτίζουμε προϊόν και εγώ η βάνος μου είναι ότι θα πάρει στην εταιρεία και θα μπορεί να πάρει. Θα μου πάρει και λίγο, εντάξει, θα μου και μετά από λίγες μέρες μου έρχεται και παρέτηση. Μπλόκαρ το σύστημα και σου λέει θα πουλήσουμε κάποιον που θέλω να σκέψου τώρα που θέλω να απολυθώ και δεν πολύ ήμουν, σκέψου για που δεν θέλω να απολυθώ. Αυτό έγινε όλο αυτό και κρατάγαμε και χρήματα γιατί έπρεπε να επιστρέψει ο Αλέξης πίσω χρήματα στο ταμείο. Γιατί είχαμε, δεν είχαμε χρήματα, έπρεπε να κρατάμε και λεφτά να δώσουμε στο ταμείο πίσω. Έτσι. Για να βρούμε χρήματα ήταν η μόνη μας λύση ήταν κάποια λεφτά που πήρα εγώ στο τέλος του μήνα από τη δουλειά που παραιτήθηκα και μετά το eBay. Αρχίσαμε να πουλάμε ό,τι έχουμε. Το τσέλο είναι το Αλέξη, δεν δικό μου. Εμένα είναι το με τα κρασιά αυτό που βλέπετε. Μας έχουν PlayStation, εγώ ποδήλατο. Τζίνι, την ατσίνο για τον τόνο, Αλέξη δεν μου σηκώσει έτσι. Τα πουλήσαμε μαζί με τα καταθέματα και δίναμε τα κέμα αυτά. Πάμε στο κολλά να πληρώσουμε νίκιο και να αρχίσουμε να προχωράμε τη μητέρα. Η μητέρα μας είναι, γιατί ήταν ο δύσκολο πρίγκο, ο γιο μου, ο μητέρα μου. Η μητέρα μου ήταν ο Βυσσίν, με το εφάτα και το πέμπτο που θέλαμε. Και όταν τελειώναμε, λέτε σε όλου του μετολόγου. Ήταν τα λεφτά που ακούσαν σιγά 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 όταν πια τελειώσαμε τα ιδέα και μετά πουλήσαμε το ποτάμι. Και έπρεπε κάπως και εμείς να ζήσουμε να φάμε κάτι και να περάσει η μέρα. Ωραία το δράμα που σου πουλήσαμε. Φτιάξαμε τελικά και να δείξουμε το πρώτο πραγματάκι. Θα το δούμε βέβαια. Αυτό φτιάξαμε πάντως είναι μια εφαρμογή η οποία θα είναι το πρόγραμμα που ζήσαμε εμείς στη Βουδαπέστη.
Και θέλαμε εμείς τελικά στην Τραπέζιτη, μέσα από το κινητό, να ρωτήσουμε έναν άνθρωπο, να βάλουμε το κινητό στην τσέπη και μετά από πάρα πολύ λίγο χρονικό διάστημα, να μας έρθει μια ειδοποίηση και με έναν άνθρωπο που μοιάζει σε εμάς, να μας πει: παιδιά, τραβάτε εκεί πέρα, μην τα λειτουργήσετε. Okay. Γρήγορα δηλαδή, χωρίς να ψάξουμε, χωρίς να χάσουμε χρόνο από τις διακοπές μας, από το ταξίδι μας, που περιμέναμε τόσο πόσο πάμε, γιατί θέλαμε τόσα χρήματα να χαλάσουμε και δεν ξέραμε πού, και πώς δουλεύει γρήγορα. Στην ουσία, αφού πάρουμε το προφίλ του ταξιδιώτη και έχοντα πάρει και προφίλ από local, βγάζει ένα ταξιδιώτη στο κινητό του, ρωτάει με ρωτησούλα, λέει: είμαστε π.χ. ένα παράδειγμα, τρεις τύποι εμείς που είμαστε εκεί, ψάχναμε ένα, όχι το τότε, relaxed restaurant, στο κέντρο της Αθήνας και χωρίς να είναι ακριβό. Λέμε πόσο η απόσταση θέλουμε από εκεί που βρισκόμαστε και με την deadline ότι θέλω αργότερα μέχρι 30 λεπτά να μου απαντήσετε. Μου βγάζει ένα μηνυματάκι, OK, βάλτε το μηνυματάκι στο τσέπι σου και περίμενε. Οι local που μοιάζουν με τον ταξιδιώτη, είναι πολύ σημαντικό αυτό, ειδοποιούνται. Και μάλιστα οι local που έχουν και μέρος, π.χ. ένα εστιατόριο στην απόσταση που ψάχνει ο ταξιδιώτης. Ειδοποιούνται και μπαίνουν στο web και σύντομα στο κινητό και επιλέγουν, αφού διαβάσουν από το τι ζητάει ο traveler, είναι πολύ βασικό, κρίνουν ποιο μέρος ταιριάζει αυτό που ψάχνουν. Δηλαδή κάνουν στην ουσία αυτή τη δουλειά που κάναμε εμείς οι ταλέποροι εκεί και πάλι αποτυγχάναμε γιατί δεν ξέραμε την πόλη και όλες οι συμβούλες ήταν από ταξιδιώτες προς ταξιδιώτες. Επιλέγει λοιπόν ένα μαγαζί και αφού μαζευτούν μέρη από διάφορους locals και φύγουν προς τον ταξιδιώτη, παίρνει μια ειδοποίηση του ταξιδιώτη, ανοίγει το κινητό του και αρχίζει και βρίσκει μια προεπισκόπηση του καλύτερου recommendation. Τι σημαίνει αυτό στο local? Καλύτερο recommendation στο local σημαίνει ότι είναι από έναν local που μοιάζει πιο πολύ αυτή τη στιγμή, έχει πάρα πολύ καλό rating, okay, και έχει αυτό το μέρος που ψάχνεις. Σου δείχνει πόσο score έχει, στον οποίο συνδυασμό rating και matching που κάνουμε, και αρχίζει και κάνει περιγραφή για το μαγαζί μαζί με φωτογραφία. Συν μέσα τιμή κατά άτομο, εάν μπορεί να πας με συγκοινωνία ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό που μπορεί να κάνει ο ταξιδιώτης τώρα είναι δύο πράγματα. Ή το δέχεται για 99 cents, ή το απορρίπτει και το σκάει η προεπισκόπηση από την προσπάθεια σου καλύτερη, επόμενη καλύτερη, καλύτερη recommendation. Αφού πει ότι okay, το δέχομαι, βάζει πιστοτική κάρτα ή PayPal και το εμφανίζεται πλήρες στο recommendation πλέον με το όνομα, διευθύνσεις, που είναι στο χάρτη και με οδηγίες πώς θα πάει. Αυτό που μένει για να πληρωθεί τέλος πάντων είναι στο feedback που χρειαζόμαστε να γίνει το rating και να είναι ακόμα καλύτερο το σύστημα που ταιριάζει με το σύστημα του scoring, είναι να αφήσει ένα rating ο λόγο, ο traveler και να μάθουμε πόσο ευνοούμενο είναι αυτό. Η αγορά τώρα που επιλέξαμε, γιατί είναι μια marketplace σήμερα, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είναι περίπου ένα δισεκατομμύριο ταξιδιώτες international travelers, δηλαδή χωρίς να πάρουμε υπόψη μας το τομέα που είναι στα μερικία σούμα από το Μαϊάμι στο Σικάγο κλπ. Και από αυτούς 30% χρησιμοποιεί κινητό και κατεβάζει πληροφορίες σχετικά με το ταξίδι, travel information δηλαδή. Αυτό είναι το στόχο δηλαδή, που χτυπάμε στον αγορά. Έχουμε καταφέρει πήγαμε πάρα πολύ καλά στο κομμάτι του supply. Ξεκινήσαμε πρώτα το supply να αρχίζουμε, δηλαδή να έχουμε locals να μπορούμε να προσφέρουμε μέρη και recommendations στους τουρίστες. Πήγαμε πολύ καλά και φέραμε 500 registered users, 500 active και 200 highly active που είναι κάθε μέρα και εμπλουτίζουν τη βιβλιοθήκη τους. Κάναμε ένα διαγωνισμό, το Beat the All, γιατί το τρίπαρτάζ που πολύ ξέρετε, και καταφέραμε να έχουμε πολύ περισσότερα unique places από ότι αυτού στην Αθήνα. Τώρα τρέχουμε το Deflate του Bentu, που είναι επειδή από το Michelin που ξέρετε που είναι high quality, ας πούμε, για να φτιάξουμε να είναι πολύ καλά το quality που υπηρεσίες του δικαιωματίζουν που προσφέρουν οι locals. Οπότε, αν θέλετε να δείτε αυτό, μας βοηθήσετε να καταφέρουμε να κάνουμε όλα τα μέρη να είναι πολύ καλά δομημένα και γραμμένα. Τι είναι μετά, ποιο είναι ο στόχο μας. Μας ενδιαφέρει να κάνουμε γρήγορα ένα proof of concept στην Αθήνα, δηλαδή το αυτό το marketplace που πιστεύουμε εμείς ότι υπάρχει και ενδιαφέρει τον κόσμο να αγοράσει την πληροφορία. Και αφού δούμε ότι αυτό μπορούμε να το αποδείξουμε, μας ενδιαφέρει γρήγορα να κάνουμε ένα refactoring σε όλες τις design σε όλες τις συσκευές που έχουμε, σε όλες τις πλατφόρμες, που τρέχει ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε launch σε μια πραγματικά μεγάλη πόλη μετά, γιατί θα υπάρχουν αρκετά προβλήματα, δεν είναι αρκετό πολύ ταξιδιώτες, ώστε να μπορέσουμε να δούμε το πόσο εύκολο και γρήγορα μπορούμε.